Η Αγία Εμιλία ντε Βιαλάρ, ιδρύτρια του τάγματός μας, γεννήθηκε το 1797 στο Γκαγιάκ, μια κομμόπολη της νοτιοδυτικής Γαλλίας. Η βαθιά πίστη της μητέρας της την οδήγησε νωρίς κοντά στο Θεό. Όρθια, με το προσευχητάριο στο χέρι, μπροστά στα γόνατα της μητέρας της, μαθαίνει να επικοινωνεί με το Θεό. «Ο Θεός μας έπλασε και μας αγαπά, το καταλαβαίνεις καλή μου?» «Ναι, μαμά», απαντάει η Εμιλία. Μεγαλώνοντας, σπούδασε στο Παρίσι και επέστρεψε στη γενέτειρά της το 1812. Δυστυχώς η μητέρα της είχε πεθάνει σε ηλικία 34 χρονών και ο πατέρας της επέμενε να γυρίσει στον Γκαγιάκ κοντά του. Η Εμιλία, μέσα στο οικογενειακό της σπίτι, είχε να αντιμετωπίσει τη ζήλια της του Ανών, που ήταν η οικονόμος της οικογένειας. Είχε κατοχυρώσει τη θέση της και φοβόταν μην τυχόν και της την πάρει η Εμιλία. «Είναι μεγαλύτερη από ό,τι φανταζόμουν. Θα θελήσει να γίνει και οικοδέσποινα?» σκεφτόταν του Ανών. Η Εμιλία έβρισκε παρηγοριά κοντά στον Αυγουστίνο, το μικρότερό της αδερφό, και έβγαζε το παράπονό της. «Μα γιατί του Ανών να με συγκοφαντήσει άδικα στον πατέρα μας?» «Μη της δίνεις σημασία», απαντάει ο Αυγουστίνος. «Αντίθετα, προσπάθησε να διασκεδάζεις, να βγαίνεις, να συμμετάσχεις στις κοινωνικές εκδηλώσεις». Αρχίζει να συχνάζει στα μεγάλα σαλόνια του Γκαγιάκ. Τα όμορφα φορέματα και οι διασκεδάσεις δεν τη γεμίζουν. Ήταν η εποχή μετά την περίφημη Γαλλική Επανάσταση το... Η Εμιλία επηρεάστηκε από τις ιδέες αυτής της εποχής. Είναι μια νέα και όμορφη κοπέλα της εποχής της. Συνειδητοποιεί όμως ότι ζει μακριά από το Θεό, απασχολημένη με ματαιότητες και φορέματα. Καταφεύγει στην προσευχή ζητώντας τη βοήθεια του Θεού. Ο πνευματικός της πατέρας τη συμβουλεύει να ακούσει με προσοχή το κάλεσμα του Θεού. Τελείωσε για την Εμιλία το πανηγύρι της κοσμικής ζωής. Μαζεύει όλα τα κοσμήματά της και τα κλείνει σε ένα κουτί. Μέσα στη ζωή της αφήνει στο Θεό κάθε πρωτοβουλία και σιγά σιγά καταλαβαίνει ότι ζητά από το Θεό να την αξιώσει να ιδρύσει ένα έργο για να συμπαραστέκεται στους φτωχούς μέρα και νύχτα. Αυτό το έργο που επιθυμεί να ιδρύσει το αναθέτει στην πνευματική κηδεμονία του Αγίου Ιωσήφ της Εμφανίσεως. Στο περικλήσιο του Ιδρύματος τοποθετεί την εικόνα της Εμφανίσεως του Αγγέλου στον Άγιο Ιωσήφ με τα λόγια του όπως γράφονται στο Ευαγγέλιο. «Μη φοβηθείς να πάρεις σπίτι σου τη Μαρία, τη γυναίκα σου, γιατί αυτό που γεννήθηκε σε αυτήν προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα». «Είχα τάση προς την προσευχή και πολλές φορές την ημέρα αποτραβιόμουν στο δωμάτιό μου για να προσευχηθώ. Ήμουν εμψυχωμένη από τη Θεία Χάρη και πάντα με προσευχή και ζήλο. Αυτή η ευλάβεια, την οποία ο Θεός με αξίωνε να διατηρώ μέσα μου, με έκανε να αποφεύγω όλα τα εμπόδια που θα μπορούσαν να με απομακρύνουν από την καθημερινή μου προσέλευση στη λειτουργία. Εποφελούμουν επίσης σε κάθε ευκαιρία να πηγαίνω στην εκκλησία κάθε απόγευμα. Και επειδή δεν άρεσε καθόλου στον πατέρα μου να με βλέπει να πηγαίνω στην εκκλησία 2 φορές την ημέρα, πήγαινα χωρίς να το ξέρει, για να περάσω εκεί λίγα λεπτά». Συγκεντρώνει όλες τις φίλες της, λέγοντάς τους: «Τόσοι φτωχοί γύρω μας και εμείς τα διαφορούμε. Αν αγαπάμε το Θεό, οφείλουμε να τον υπηρετούμε στους φτωχούς αδελφούς μας. Αντί να χάνουμε τον καιρό μας με τη μόδα και την κοσμική ζωή, δεν ήταν καλύτερα τα απογεύματα να βοηθούμε τους δυστυχισμένους?» «Σε μια περίπτωση, ο Θεός ευδόκησε να μου προσφέρει μια μεγάλη χάρη. Κατά την επίσκεψη που έκανα στο πανάχραντο μυστήριο το απόγευμα, γύρω στις 3:30, ήμουν μόνη στην εκκλησία και προσευχόμουν με λίγο χαμηλωμένο το κεφάλι, γεμάτη γαλήνη και ζήλο. Ξαφνικά, είδα τον Ιησού Χριστό στο ιερό αρτοφόριο. Ήταν ξαπλωμένος. Η κεφαλή του ακουμπούσε προς το ιερό, στο μέρος όπου διάβαζε το Ιερό Ευαγγέλιο, και τα πόδια του προς το μέρος όπου διαβάζεται ο Απόστολος. Τα χέρια του Σωτήρα είχαν το σχήμα του Σταυρού. Διέκρινα τη μορφή του και τα μαλλιά του που έπεφταν στους ώμους του. Είδα στο λαιμό του μία μπούκλα των μαλλιών του. Μια σκιά κάλυπτε ένα μέρος από το ιερό σώμα του.
αλλά το στήθος του, το στομάχι του, τα πλευρά του, τα πόδια του. Ήταν τόσο ορατά στα μάτια της ψυχής μου ή στα μάτια του σώματός μου, δεν ξέρω ακριβώς, όσο ένας άνθρωπος που θα βρισκόταν μπροστά μου. Αυτό που συγκλώνησε περισσότερο τα μάτια μου ήταν οι πέντε πληγές, τις οποίες διέκρινα πολύ καθαρά, προπάντων την πληγή της δεξιάς πλευράς του. Συγκέντρωσα τα μάτια μου επάνω της και έτρεχαν πολλές σταγόνες αίματος. Εντυπωσιάστηκα, βλέποντας τόσο καθαρά, ότι αυτή η εξολάτρευτη πληγή δεν ήταν από την αριστερή του πλευρά, όπως νόμιζα μέχρι τότε. Το όρομα αυτό του Ιησού Χριστού διήρκησε για λίγες στιγμές, τις οποίες δεν μπορώ να προσδιορίσω. Θέλοντας να διατηρήσει αυτή την πνευματική ένωση μαζί του όσο το δυνατόν περισσότερο, άκουσε από το Θεό τα εξής λόγια. Μείνε κάτω από την παρουσία μου, θα σε καλέσω κοντά μου όταν θα απομακρύνεσαι. Τα Χριστούγεννα του 1832, μπροστά στη Φάτνη στην εκκλησία του Αγίου Πέτρου, η Εμιλία ξεκίνησε τη μεγάλη της πορεία. Άφησα το πατρικό μου σπίτι για να ιδρύσω ένα έργο που πιστεύω ότι θα είναι για τη δόξα του Θεού και για το καλό του πλησίον. Μαζί της ήταν άλλες τρεις νεαρές κοπέλες. Στα μάτια τους έλαμπε η φλόγα της αγάπης. Ένα κύμα τρυφερότητας είχε κατακλείσει το είναι τους καθώς αντικρίζανε το θείο βρέφος στη Φάτνη. Η βαθιά πνευματικότητα των πρώτων αδελφών, η αμέτρητη αγάπη τους για το Θεό και τον άνθρωπο δημιούργησαν μια φωτεινή άβρα. Μια αγαθή δύναμη που άγγιζε θεραπευτικά όλους εκείνους που κατέφευγαν για βοήθεια σε αυτή την πρώτη μοναχική κοινότητα. Οι φτωχοί έβρισκαν τη θαλπορή και τη στήριξη που είχαν ανάγκη. Οι ασθενείς αφήνονταν με ανακούφιση στη φροντίδα των μοναχών, των γυναικών εκείνων που στα μάτια τους γινότανε οι μητέρες τους. Η πόλη του Γκαγιάκ εκείνης της εποχής απόκτησε μία όση, ένα φιλόξενο σπίτι που συνδυάζε κάθε μορφή ευεργετικής δράσεως προς τον άνθρωπο. Όχι μόνο φροντίδα του σώματος, όχι μόνο ανακούφιση της πείνας, της δίψας, του πόνου, ούτε αποκλειστικά καλλιέργεια του νου και του πνεύματος, αλλά η γενναιόδορη φύση της Εμιλίας. Ήθελε να κάνει τη δική της κοινότητα ένα χωνευτήρι όλων των εκπαιδευτικών και φιλανθρώπων δραστηριοτήτων που θα ήταν χρήσιμες στον άνθρωπο. Οι τάξεις γέμισαν από δεκάδες παιδιών που λάμβαναν για πρώτη φορά το δώρο της παιδείας. Αργότερα, οι εργαζόμενες μητέρες του Γκαγιάκ εμπιστεύονταν εκείνη τη φύλαξη των βρεφών και των νηπίων στις αδελφές. Η Αγία Εμιλία και οι αδελφές της ήταν γεμάτες από νεανική θέρμη. Η αγάπη φώτισε το πρόσωπό τους. Τα μάτια τους έλαμπαν και τα χείλια τους γελούσαν, μια ζεστή άβρα γλύκαινε την παρουσία τους, καθώς έσκυβαν στο μέτωπο ενός αρρώστου ή σε ένα φτωχό παιδί που μάθαινε τα πρώτα του γράμματα. Για να καθοδηγήσει και να εμψυχώσει τις αδελφές που είχαν αναλάβει το εκπαιδευτικό έργο, η Εμιλία συνέταξε το 1835 τον οδηγό των διευθυνόμενων από τις αδελφές του Αγίου Ιωσήφ της Εμφανίσεως Χριστιανικών Σχολείων. Το 1830, ο Γάλλος βασιλιάς Κάρολος, ο δέκατος, έστειλε στρατιωτικές δυνάμεις για να πολιορκήσουν το Αλγέρι, κρυσφή για το πειρατών. Από τους πρώτους εμπίκους που έφτασαν στο Αλγέρι από το γαλλικό στρατό ήταν ο αδελφός της Αγίας Εμιλίας, Αυγουστίνος δε Βιαλάρ, ως τότε βασιλικός επίτροπος, στην πόλη της Λορένης. Ο Αυγουστίνος έγινε όργανο του θεϊκού σχεδίου για την πρώτη μεγάλη εξόρμηση της αδελφής του, εκτός της Γαλλίας, δύο μόλις χρόνια από τη σύσταση του μικρού κοινοβίου του Γκαγιάκ. Στη νέα του πατρίδα, ο Αυγουστίνος γνώρισε το πρόσωπο της δυστυχίας. Πλήθος ανθρώπων μαστίζονταν από την ελληνοσία, στερούμενοι της στοιχειώδους περίθαλψης. Ένιωσε την ανάγκη να δράσει για τη βελτίωση της ζωής τους και έσπευσε να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη στη Γαλλία, προκειμένου να βρεθούν πόροι για την ενίσχυση του Αλγερινού λαού. Ήξερε όμως ότι καμιά υλική βοήθεια δεν θα ήταν αρκετή, χωρίς τη συμβολή της ανθρώπινης ζεστασιάς και αφοσίωσης. Γνώριζε καλά έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να θεμελιώσει ένα έργο πνοής σε αυτή τη χώρα που δοκιμαζόταν. Δεν ήταν άλλος από την αδελφή του την Εμιλία. Το 1934 οι τοπικές αρχές κάλεσαν επίσημα την Εμιλία να αναλάβει με τις αδελφές της το ιατρείο που είχε δημιουργήσει ο αδελφός της στο στρατόπεδο του Μπουφαρίκ. Στο Αλγερί, μία νέα ζωή περίμενε τις νεαρές Αποστόλους. Οι τέσσερις αδελφές κατέκλυσαν το αγρόκτημα του Αυγουστινού και την επόμενη μέρα ξεκίνησαν την εργασία τους. Η γενναιοδορία, το κουράγιο και η αυτοθυσία των αδελφών προκάλεσαν το θαυμασμό και το σεβασμό των αραβικών πληθυσμών.
έγραφε ο εκπρόσωπος της Αγίας Έδρας, πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου για τον Ευαγγελισμό των Λαών. Σχετικά με τους αρρώστους, γράφει η Αγία Εμιλία. Η εμπειρία μου πλάι στους αρρώστους δυνάμωσε τη θέλησή μου να στηρίξω με όποιον τρόπο θα ήταν δυνατόν αυτόν τον λαό που δοκιμαζόταν. Ο ίδιος ζήλος που ο Θεός έκανε να φλογίζει την καρδιά της Αγίας Εμιλίας εμψυχώνει τις αδελφές και τους συνεργάτες τους στην αποστολή τους. Με τη δύναμη του Πνεύματος, αυτός ο ζήλος γίνεται στις καρδιές πάθος για τη δόξα του Θεού, συμπόνια και αφοσίωση για τον άνθρωπο και την ολοκλήρωσή του. Όπως η Αγία Εμιλία αγάπησε και βοήθησε τόσο πολύ τους φτωχούς, υπάρχουν και σήμερα αυτού του είδους άνδρες και γυναίκες. Δεν υπολογίζουν τον χρόνο, την κόπωση, την πλήρη ανιδιοτέλεια. Γι' αυτό και χαίρονται τη δουλειά τους. Τους δίνει ζωή και νεανικότητα, ζήλο που φτάνει να είναι πάθος, σαν κάτι που το αγαπάς και σε αναζωογονεί. Συμπόνια και αφοσίωση για τον συνάνθρωπο.